Η απόσυρση της στήριξης που προσέφεραν οι Αμερικανοί στον αγωγό του φυσικού αερίου East Med, παρά την απογοήτευση που ίσως δημιουργεί, φέρνει πιο κοντά το τέλος ενός σχεδίου το οποίο απορρόφησε σημαντικό διπλωματικό κεφάλαιο, ενώ όλοι γνώριζαν ότι το έργο αυτό είναι απίθανο να υλοποιηθεί. Το πιο σημαντικό είναι όμως η αποκρυπτογράφηση της νέας αμερικανικής προσέγγισης στα ενεργειακά της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία διατυπώνεται σε δισέλιδο αμερικανικό ανεπίσημο έγγραφο που είδε το φως της δημοσιότητας. Έγραψε ο Νίκος ο Μελέτης. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο πρέσβης επιτιμή, ο Περικλής ο Νεάρχου, τον έχουμε τηλεφωνικός από την Αθήνα. Καλή σας μέρα, κύριε Νεάρχου. Καλημέρα και καλημέρα στους ακροατές μας και χρόνια πολλά, Λάζαρε. Χρόνια πολλά, κύριε Νεάρχου. Μάθαμε κιόλας μια πληροφορία ότι πίσω από αυτή τη μετακίνηση της αμερικανικής πολιτικής βρίσκεται η γνώριμη σε εμάς κυρία Νούλαν. Βικτόρια Νούλαν, η οποία μάλιστα ήταν και προτεργάτρια σε εκείνη την κοινή διακήρυξη του 2014 μεταξύ Αναστασιάδη και Έρογλου, για την οποία πανηγύριζαν οι Τούρκοι και ο Ερτογάν και το κατοχικό καθεστώς. Πείτε μας πώς έχουν τα πράγματα. Η πληροφορία σας είναι ακριβής, σύμφωνα και με όσα εγώ γνωρίζω και εκτιμώ. Η Βικτόρια Νούλαντ, θυμάστε, είχε μία, αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, είχε μία άποψη ότι θα πρέπει και η Τουρκία να συμμετάσχει στους πόρους τους ενεργειακούς της Ανατολικής Μεσογείου. Τι σημαίνει αυτό, από τη στιγμή που η Τουρκία δεν έχει ΑΟΣ με ενδεχόμενους ενεργειακούς πόρους? Αυτό σήμαινε, παρέπεμπε σε κάποιο είδους συμμετοχή, συνεκμετάλλευση της ΑΟΣ, στην ουσία της ΑΟΣ της Κύπρου και της Ελλάδος. Και άρα ήταν πάρα πολύ ανησυχητική η θέση αυτή της αμερικανικής πλευράς. Πιστεύαμε ότι αυτή η αμερικανική πολιτική είχε παρέλθει μετά, γιατί και ο προηγούμενος πρόεδρος Τραμπ υπεστήριζε έντονα την ιδέα του East Med, όσο και στις αρχές της νέας πολιτικής, και βλέπουμε, κατά την άποψή μου, αυτή η πολιτική της Νούλαν συνδέεται και με την όξυνση στην Ουκρανία, και βλέπουμε τώρα και προβλήματα στο Καζακστάν. Η Νούλαντ ήταν ακριβώς αυτής της σχολής που είχε δημιουργήσει ουσιαστικά το πρόβλημα με την Ουκρανία. Την θυμόμαστε και μάλιστα με μια απερπέστατη έκφραση που δήλωσε δημοσίως σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Νούλαντ λοιπόν προσδιορίζεται από αυτό την έντονα αντιρωσική αμερικανική πολιτική, και αυτή η ιστερία βεβαίως αναζητά συμμάχους σε αυτή την πολιτική, και είναι φυσικό να αποκλίνει προς την τουρκική πλευρά, δηλαδή να επαναφέρει το θέμα ή τους σκληρούς του State Department που θέλουν να γίνει ό,τι είναι δυνατόν, ούτως ώστε η Τουρκία να μείνει από εδώ. Βεβαίως σε αυτή την πολιτική συνέβαλε και η διφορούμενη στάση, και εκεί είναι το πολύ ανησυχητικό για μένα, γιατί είδα ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εδώ της Ελλάδος, απαντώντας το θέμα East Med, είδα ότι δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα δεν είναι παραγωγός χώρα. Τι σημαίνει αυτό? Όταν περιμένουν εκεί τα κοιτάσματα στην νοτιοανατολικά και νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης, υπολογίστε εδώ ότι έχουμε τεράστια κοιτάσματα. Αλλά για τον East Med, αλλά όταν σχεδιαζόταν αυτή η πολιτική για τον East Med, και προτεργάτης ήταν και ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Νετανιάχου. Όταν σχεδιαζόταν, αναφερόταν κυρίως στα κοιτάσματα φυσικού αερίου του Ισραήλ μετά της Αιγύπτου, να πάνε προς Κύπρο, Κρήτη
Πελοπόννησο και Ιταλία, έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά στην προοπτική αυτή είναι σωστό ότι αρχικά δεν υπήρχαν ελληνικά κοιτάσματα, αλλά στη συνέχεια με τις έρευνες που έχουν γίνει σήμερα είναι πολύ πιθανά τα κοιτάσματα αυτά, και δεν μπορεί να έρχεται η ελληνική κυβέρνηση να δηλώνει ότι η Ελλάδα δεν είναι παραγωγός χώρα. Αυτό είναι, προκαλεί ανησυχία, γιατί έρχεται ως συνέχεια των δηλώσεων που είχαν γίνει παλαιότερα στη Σαουδική Αραβία από τον Δένδια, και παραπέμπει σε μια πολιτική ότι εμείς προσανατολιζόμαστε προς την πράσινη ανάπτυξη και περίπου αγνοούμε τα, και δεν έχουμε καμία πρόθεση να βγάλουμε τους σπόρους αυτούς, να εξορίξουμε τους σπόρους αυτούς των υδρογόνων ανθράκων. Είναι και αυτό μια πολιτική η οποία μειώνει το ενδιαφέρον της ελληνικής πλευράς, και όπως και άλλες ενέργειες που είχαν γίνει που υπονόμευσαν τη σταθερότητα της ελληνικής θέσης πάνω στο θέμα αυτό. Αυτό δεν μειώνει βέβαια την ευθύνη της αμερικανικής πλευράς, γιατί σημειωτέων η αμερικανική πλευρά έδινε μόνο πολιτική υποστήριξη, που είναι πολύ σημαντικό, αλλά ήταν υποτίθεται το έργο αντικείμενο της Ευρώπης και των ενδιαφερομένων χωρών, δεν ήταν αντικείμενο της αμερικανικής πολιτικής. Εδώ είχαμε το 3-1, θυμάστε, και έγινε και αυτό στο Ισραήλ. Και η ανησυχία μας είναι οι επιπτώσεις και οι προεκτάσεις που μπορεί να έχει το θέμα του EastMed σε σχέση ακριβώς με την ανάπτυξη αυτών των συνεργασιών. Βεβαίως υπάρχουν οι άλλες παράλληλες συνεργασίες, όπως είναι ο Interconnector και με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο για ενέργεια, και αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντικά, αλλά σε κάθε περίπτωση η σπουδή της αμερικανικής πλευράς, δεν είχε κανένα άλλο λόγο η αμερικανική πλευρά να σπεύσει να κάνει τέτοια δήλωση για τον EastMed, εκτός από την επιθυμία να προσφέρει ένα δώρο στην τουρκική πλευρά. Είναι, και αυτό είναι το ανησυχητικό. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό το άφησαν να διαρρεύσει επίτηδες οι Αμερικανοί, κύριε Νέαρχο? Μα το επέδωσαν, δεν διαρρεύσε. Το επέδωσαν στις ενδιαφερόμενες πρωτεύουσες. Άρα δεν του έδωσαν επισημότητα, δεν είναι επίσημο έγγραφο, είναι άτυπο έγγραφο. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν πάβει να είναι πραγματικό και να εκφράζει μια πολιτική. Άρα προσπαθούν να δελεάσουν την Τουρκία να επιστρέψει. Προσπαθούν να δελεάσουν την Τουρκία και να παίξουν ένα παιχνίδι, ότι τώρα έχουν εμπλακεί σε ένα παιχνίδι διαδοχής του Ερντογάν και προσπαθούν να δελεάσουν την Τουρκία για να είναι ενταγμένοι σε αυτό το μέτωπο που θέλουν να δημιουργήσουν ενάντια στη Ρωσία, σε συσχετισμό με την Ουκρανία κυρίως. Τώρα έχει ξεσπάσει και το θέμα του Καζακστάν. Ενδεχομένως να θέλουν αυτές οι δυνάμεις του State Department με επικεφαλή στην Ούλαν να χρησιμοποιήσουν τον παράγοντα Τουρκία και σε σχέση με το Καζακστάν. Αλλά είναι σαφέστατο ότι η Τουρκία έχει δρομολογήσει ένα δικό, έχει πάρει ένα δικό της δρόμο όταν θέλει να δημιουργήσει οργανισμό τουρκικών κρατών. Ενοχλεί και τη Ρωσία και βεβαίως δημιουργεί προσδοκίες από την αμερικανική πλευρά ότι μπορεί αυτό το πράγμα να οδηγήσει σε σύγκρουση Τουρκίας και Ρωσίας, γιατί σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψει, κατά τη γνώμη μου, η Ρωσία να προχωρήσει αυτή η ιστορία των τουρκικών, του οργανισμού τουρκικών κρατών, γιατί πλήττει άμεσα τα συμφέροντα της Ρωσίας και με πρώτο το Καζακστάν, το οποίο είναι μια τεράστια χώρα με πολύ μεγάλη γεωπολιτική σημασία για τη Ρωσία και όχι μόνο. Υπάρχουν οποιαδήποτε μηνύματα από μεριάς Ισραήλ πώς αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα
κύριε... Δεν έχουμε ακόμη και το γεγονός ότι δεν είναι στη θέση αυτή ο Νετανιάχου, ο πρώην πρωθυπουργός που ήταν ο πρωτεργάτης από πλευράς Ισραήλ του σχεδίου. Οπωσδήποτε όμως το Ισραήλ θα ανησυχεί, γιατί από τη στιγμή που συνδέεται και με την συνεργασία των τριών το θέμα του ΙΣΜΕΤ, είναι λογικό το Ισραήλ να δημιουργείται, να έχει ανησυχίες για το πώς εκδηλώνεται η αμερικανική πολιτική. Και οπωσδήποτε το θέμα Τουρκία για το Ισραήλ εξακολουθεί να είναι στην ίδια βάση. Από τη στιγμή που θέλει να αυτονομηθεί η Τουρκία, να παίξει ένα δικό της παιχνίδι και να εξελιχθεί σε μεγάλη δύναμη, θα χρειάζεται η ηγεμονία αυτή που επιζητεί η Τουρκία. Δεν είναι μόνο σε βάρος της Κύπρου και της Ελλάδος, είναι και σε βάρος του Ισραήλ. Και για να μην πω ότι επιδιώκει μυστικά να αποκτήσει και πυρηνικά όπλα, εάν κάνει τόσο πρόβλημα το Ισραήλ για τα πυρηνικά του Ιράν, γιατί να μην ανησυχεί και για τα ενδεχόμενα πυρηνικά της Τουρκίας? Είναι λογικό. Άρα οι σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ μπορεί στο επίπεδο των εμπορικό και οικονομικό τομέα να υπάρξουν βελτιώσεις, αλλά πολιτικά η Τουρκία παραμένει ένα πρόβλημα για το Ισραήλ, όπως είναι πρόβλημα και για την Ελλάδα και την Κύπρο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νεάρχο, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και καλημέρα στους ακροατές μας. Καλή σας μέρα. Συνέχεια στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι. ΙΣΤΜΕΤ στα ζήτητα. Ακούσαμε τι μας είπε προηγουμένως ο πρέσβης επί τιμή, διετέλεσε πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Παρίσι, ο Περικλής ο Νεάρχος.